Γεια σας παιδιά και σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο μας. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η περίοδος είναι τέτοια που τα κοντέρα έχουν πάρει φωτιά τώρα και όλοι οι μελισσοκόμοι τρέχουν στα μελισσοκομεία. Από εδώ και πέρα τα βίντεο πιο συχνά θα είναι στο Αυρό. Και αυτά είναι που μου αρέσουν περισσότερο. Είμαστε στο σημείο που κάνουμε βασιλοτροφία, σε ένα από τα σημεία που γίνονται βασιλοτροφία. Για το βίντεο είναι ίσως ένα μίνι σεμινάριο, δεν θα το έλεγα, δεν κάνουμε ποτέ σεμινάριο του μαθήματα, απλώς ίσως μπορέσουμε και να βοηθήσουμε κάποια νέα παιδιά που ασχολούνται και κάνουν βασιλοτροφία στο μελισσοκομείο τους για τη χρήση τους και πολλές φορές ρωτάνε για ποια προνήφη να πάρουν, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία και τα λοιπά. Οπότε θα ήθελα να δείξω λίγο πώς θα μπορούσε κάποιος να ελέγξει τον εαυτό του για το θέμα αν έχει πάρει τη κατάλληλη προνήφη, αλλά παράλληλα και με αυτό να δείξουμε και εμείς τη σοβαρότητα της δουλειάς που κάνουμε πάνω στη βασιλοτροφία και ουσιαστικά γνωρίζετε ότι προμηθεύουμε και την αγορά με μελισσοσμήνη και βασίλισσες και ό,τι έχει σχέση να κάνει με βασιλοτροφία. Στο σημείο που βρισκόμαστε, τα κοινά έχουν εμβολιαστεί πριν 3 μέρες και σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος για την καταλληλότητα της προνήφης που επιλέχθηκε από τον εμβολιαστή. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή είναι ο πρώτος έλεγχος των κοιλιών που γίνεται μέσα στο μελίσι μετά από 3-24 ώρα για να δούμε αν βρούμε μέσα κάποιο σφραγισμένο κελί. Και αν θα βρεθεί σφραγισμένο κελί μέσα, αυτό το κελί πρέπει να απορριφθεί. Άρα, γιατί έχει εμβολιασμός που έγινε σε πολύ μεγάλη προνύμφη. Σε προνύμφη η οποία μεγάλωσε και δεν είναι πλέον κατάλληλη ηλιακά και δεν βγαίνει καθαρά βασίλισσα, αλλά έχει και σημάδια από εργάτρια πλέον. Δηλαδή, αν δεχτούμε από τη βιβλιογραφία ότι μέχρι και 36 ωρών προνήφη μπορούμε να εμβολιάσουμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη βασίλισσά μας που θα εκολαφτεί, θα είναι σωστή βασίλισσα. Άρα πάνω από 36 ώρες δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον μετά γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Άρα αυτός είναι ο χρόνος που αν υποθέσουμε ότι η κατάλληλη προνήφη που θα εμβολιάσουμε θα είναι 24 ωρών. Η βιβλιογραφία προτείνει, ας πούμε, μεταξύ 12-24 ωρών είναι η πιο καταλληλότερη. Κάτω από 12 ώρες πολλές φορές μπορεί να τραυματιστεί και τις δέχονται πιο δύσκολα, ας πούμε. Πολύ μεγάλες δέχονται εύκολα, αλλά εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι μεγάλωσαν υπερβολικά και ίσως μπορεί να ταΐστηκαν πλέον με διαφορετική τροφή. Χοντρικά, δεν θα αναφερθούμε παραπάνω στη βασιλοτροφία και για ποιες ώρες είναι καταλληλότερες και αν είναι πιο καλά η βασιλοτροφία από αυγό ή όχι. Εδώ καθαρά πρακτικά θέλουμε να δείξουμε ότι ο εμβολιασμός έγινε πριν 3-24 ώρα προς το απογευματάκι, τώρα είναι γύρω στις 4 η ώρα. Ο εμβολιασμός έγινε κατά τις 5 τότε. Περίπου κάθε φορά ερχόμαστε την ίδια ώρα στο μελισσοκομείο για αυτό το σκοπό, για να ξέρουμε πάνω κάτω που βαδίζουμε. Και οπότε, σε περίπτωση που έρχεται κάποιος στο μελισσοκομείο, ας πούμε, οι μεγάλοι βασιλοτρόφοι μπορούμε να παίρνουμε και κάποιον συνάδελφο να μας βοηθήσει στη βασιλοτροφία, ας πούμε, καθαρά σε τεχνικά κομμάτια όπως ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός δεν είναι κάτι ειδικό, δηλαδή μπορείς να εκπαιδεύεις κάποιον για να κάνει αυτή τη τεχνική, να σε μεταφέρει την προνήφη από το λάρο σε κελί. Αλλά εγώ, σαν επαγγελματίας βασιλοτρόφος, θα πρέπει να τον ελέγξω και τον εαυτό μου, αν πήρα σωστές προνήφες, και αυτό θα γίνει μετά από 3 μέρες. Σας λέω, σε περίπτωση που κάποια κελιά έχουν σφραγιστεί, αυτά τα κελιά πρέπει να απορριφθούν, εφόσον η προνήφη που εμβολιάστηκε είναι είναι μεγαλύτερες ηλικίες από αυτή που χρειαζόμαστε.
Και αυτό μπορεί να γίνει και σε έναν έμπειρο βασιλοτρόφο, την ώρα που μπορεί να βουλιάζει από ένα τελάρο, περιφερειακά του τελάρου, να πάρει μια προνύμφη η οποία εμφανισιακά, σωματικά, δηλαδή φαίνεται μικρή και θα έλεγε ότι είναι καλή για εμβολιασμό, αλλά επειδή μπορεί να ήταν υποσυτισμένη και να μην τρυφόταν καλά, βιολογικά να είναι μεγαλύτερη ηλιακά, δηλαδή είναι μεγαλύτερης ηλικίας, και μετά να τη δούμε ότι εφόσον να σφραγιστεί, σε μικρό κελί βέβαια, και να μην τραφεί σωστά. Οπότε αυτά τα πρέπει να τα προσέξουμε και αυτά πρέπει να γίνει μια διαλογή πάντα των βασιλοκυλιών. Πρώτο σε αυτό το στάδιο και μετά θα περάσουμε και στο στάδιο πριν τη σφράγιση των κελιών, εφόσον ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα πρέπει να έχουν σφραγιστεί όλα τα κελιά. Ίσως το δείξουμε και στο βίντεο και πάλι καταλήξουμε ότι κάποια κελιά δεν έχουν σφραγιστεί. Αυτό που πάει να πει, είτε δεν είμαστε πολύ σταθεροί στις προνύφες που μεταφέρουμε, οπότε έχουμε μια ανεμορφία, άλλες σφραγίστηκαν, άλλα όχι, είτε τα κελιά αυτά ήταν ακριανά και δεν τα τάιζαν και δεν τα πρόσεχαν καλά και η προνύφη αυτή δεν ορίμασε για να... δεν ομεγάλωσε για το σφράγισμα ακόμα, δηλαδή δεν είχε τις καταλληλότερες συνθήκες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Κάπως έτσι. Οπότε πάμε να δούμε έτσι λίγο παραδειγματικά το μελίσι. Προσπαθούμε να μην ρίχνουμε πολύ καπνό στα μελίσια αυτά. Άρα όπως είπα, εμβολιάσαμε πριν 3 μέρες. Αν μπορείτε να παρατηρήσετε, η προέκταση των κελιών είναι περίπου ίδια, αν εξαιρέσουμε τα δύο τελευταία που ίσως μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερα, οπότε εδώ λογικά η προνύφη ήταν λίγο μεγαλύτερη, αλλά εδώ η διαφορά είναι ωρών, μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε για διαφορά ημέρας εξωτερά όρου, ας πούμε. Και έχουμε μια αποδοχή, 1, 2, 3. Τρία κιλιά δεν αποδέχτηκαν, 1, 2, 3, 4 κιλιά που δεν αποδέχτηκαν. Για αυτό. Εδώ είμαστε εντάξει, προέκταση είναι άσπρη, τα μελίσια δουλεύουν, δεν έχουμε κανένα σφράγισμα. Αυτό πάνω κάτω, και μπορούμε να δούμε και την ημέρα που θα λέγαμε ότι πρέπει να σφραγιστούν τα κελιά. Αλλά εφόσον εδώ είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάρει μεγαλύτερες προνύμφες, θα μπορούσαμε να κάνουμε απλώς μετά τη διαλογή των κελιών, τότε θα είναι όριμα. Δηλαδή σίγουρα εκεί θα πρέπει να επιλέξουμε τα πολύ μεγάλα κελιά, ας πούμε, ή τα πάρα πολύ μικρά κελιά, δηλαδή κάποια κελιά που δεν ξεπερνάνε το συγκεκριμένο ύψος ή μήκος, όπως θέλετε πείτε το. Ας πούμε, πρέπει να απορριφθούν, και πάρα πολύ μακριά κοιλιά πάλι πρέπει να απορριφθούν, γιατί ίσως η προνύφη ξεκόλλησε και προσπαθούσαν να το προεκτείνουν, να ξαναταΐσουν, και έχει γίνει πάρα μεγάλη προέκταση και σίγουρα δεν έχουμε μέσα βασίλισσα, δεν πρόκειται να βγάλουμε από μέσα βασίλισσα. Ωραία, συνεχίζοντας το παράδειγμα και το βίντεο μας, τώρα βρισκόμαστε στο μελίσι που πάει να κλείσει την 5η μέρα και μπαίνει στην 6η. Ουσιαστικά εδώ πρέπει να βλέπουμε ή ήδη σφραγισμένα κοιλιά ή κοιλιά τα οποία ακόμα είναι έτοιμα προς σφράγιση. Συνήθως τα κοιλιά θα τα πάρουμε την 6η μέρα για να το πάρουμε στο κολαπτήριο. Αν δουλεύει κάποιος με κολαπτήριο, γιατί αν εμβολιάζεις σχετικά με μικρές προνύφες, την 5η μέρα δεν θα έχεις σφραγισμένα κοιλιά στο 100%. Ξέρω, Γιάννη, αν φαίνεται ότι κάποια έχουν σφραγίσει. Να το, δηλαδή πανά δεν είναι σφραγισμένα.
παραπέρα πάλι υπάρχει σφράγιση. Αποδοχή πολύ καλή, τα κοιλιά όμορφα, ωραία, δεν είναι στραβά, καλή προέκταση. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα και αυτός έχει γίνει έλεγχος ότι ο εμβολιασμός έχει γίνει με σωστό, με σωστή κατάλληλη ηλιακά προνύμφη. Και πέρα στην αποθήκη μετά υπάρχει πάλι διαλογή, όπως σας είπα, για η μικρά ή μεγάλα κοιλιά που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των κοιλιών που χρειαζόμαστε. Ουσιαστικά αυτό ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον και να βοηθήσω με κάποιους συναδέλφους, γιατί συχνά δεχόμαστε τέτοιες ερωτήσεις στο εμβολιασμό πάνω. Καλή Ανάσταση ευχόμαστε σε όλους, μιας και μπροστά μας έχουμε το Πάσχα τώρα σε δύο μέρες. Και εμείς συνεχίζουμε επαγγελματικά στη δουλειά μας. Να είστε καλά!